Αγαπημένε μας σύντροφε Κώστα, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι και οι φιλοξενούμενοι του σπιτιού του αγωνιστή, με μεγάλη συγκίνηση αποχαιρετούμε τον επί 15 χρόνια πρόεδρό του από το 2003 ως το 2018. Μετά από μια πολυκύμαντη ζωή και δράση ως μέλος του ΚΚΕ, μαχητή του ΕΛΑΣ, που του στοιχίζουν συνολικά 10 χρόνια φυλακές και εξορίες, συνδικαλιστικός τέλεχος και πρόεδρος της ΠΟΛ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ από το 1991 ως το 2005, αναλαμβάνει από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ το καθήκον να υλοποιηθεί η απόφαση για την αποπεράτωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και της λειτουργίας του σπιτιού του αγωνιστή. Ρίχνεται με νεανικό ενθουσιασμό, παρά τα 78 του χρόνια, στη μάχη για να γίνει πραγματικότητα αυτή η απόφαση, γίνεται για αυτόν πραγματικός σκοπός ζωής. Μαζί με συντρόφους που έχει ορίσει το κόμμα, υλοποιείται το πολυσύνθετο και πρωτοποριακό αυτό έργο, να τεθεί δηλαδή σε λειτουργία ένα ίδρυμα που να ικανοποιεί τις ανάγκες αγωνιστών της αιαμικής εθνικής αντίστασης που έχουν την ανάγκη της φροντίδας στα ύστερα της ταραχώδους ζωής τους. Με τεράστιους κόπους και τη συμβολή πολλών αγωνιστών που συνεισφέρουν όχι μόνο χρηματικά αλλά και σε είδη εξοπλισμού, το 2008 πραγματοποιούνται τα εγγένεια του σπιτιού του αγωνιστή και ξεκινά η λειτουργία του. Παρά την ικανοποίηση που νιώθει ο σύντροφος Κώστας, γνωρίζει ότι έχει γίνει μονάχα το πρώτο βήμα. Η διοίκηση ενός τέτοιου ιδρύματος δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε υπάρχει προηγούμενη πείρα. Σε συνεργασία με τα καθοδηγητικά όργανα και τις οργανώσεις του κόμματος, αξιοποιούνται κατάλληλοι σύντροφοι για τη στελέχωση του ιδρύματος. Άλλοι σύντροφοι συμβάλλουν με τις γνώσεις και ιδέες τους στο καθήκον της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους αγωνιστές. Ο σύντροφος Κώστας αξιοποιεί γνώσεις, ιδέες και γνωριμίες για να ενισχύεται η κατεύθυνση αυτή. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται συνεχώς οι φιλοξενούμενοι, αφού γίνεται γνωστή σε όλη την Ελλάδα η ύπαρξη του σπιτιού και η ποιότητα της φροντίδας που παρέχει. Αφιερώνει πολύ χρόνο για γνωριμία και συζήτηση με τους φιλοξενούμενους αγωνιστές, με πολλούς από τους οποίους ήταν και συνομήλικος, αλλά και τις οικογένειές τους. Νοιάζεται για τα προβλήματά τους, δένεται με αυτούς και γίνεται ιδιαίτερα αγαπητός. Την ίδια φροντίδα δείχνει και για τους εργαζόμενους του Ιδρύματος, αποφωτιστίζοντάς τους σε δύσκολες στιγμές πίεσης, μεταδίδοντας την πείρα του, συμβάλλει στη διαπαιδαγώγησή τους στον τομέα της προσφοράς προς τους αγωνιστές. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του να βάζει φιλόδοξους στόχους, μη υποχωρώντας στις δυσκολίες και αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που μπορούσε να εμφανιστεί κάθε στιγμή. Μέχρι το τέλος της ζωής του, η ενέργειά του και η διάβγειά του εντυπωσίαζε. Ενδιαφερότανε για το σπίτι του αγωνιστή και τις λειτουργίες του και το επισκεπτόταν τακτικά. Σύντροφε Κώστα, το σπίτι του αγωνιστή σε αποχαιρετά και σε ευχαριστεί για τη μεγάλη προσφορά σου. Η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι φιλοξενούμενοι μας θα σε θυμόμαστε. Θα τιμήσουμε τη μνήμη σου εντείνοντας την προσπάθειά μας για να γίνει το σπίτι του αγωνιστή ακόμα καλύτερο όπως εσύ ήθελες. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στη συντρόφισσά σου Κούλα, στα δυο σου παιδιά Θοδωρή και Άγη και σε όλη την οικογένειά σου.